Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό Πάσχα. Είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η συμφωνία για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας από το ελληνικό δημόσιο στην Fraport Greece ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Κετσχετζή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συμφωνία η οποία έκλεισε, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Τέτα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία παραχώρησης που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι, το τίμημα ήταν 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο βόφηκε ΦΑΠΑΞ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα θα δίνεται ένα ετήσιο μίσθωμα από την εταιρεία στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο ένα κομμάτι του είναι σταθερό και ένα άλλο κομμάτι εξαρτάται από τα έσοδα που θα έχουν τα αεροδρόμια κάθε χρόνο. Αξίζει να πούμε ότι είναι 14 αεροδρόμια τα οποία εξυπηρετούν εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, στέλνουν κόσμο στα νησιά, σε τουριστικά μέρη, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο, στη Γέρκυρα. Είναι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αεροδρόμια τα οποία οι υπεύθυνοι της εταιρείας έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τα μεταμορφώσουν. Γι' αυτό θα ξεκινήσουν και όλες και οι κατασκευαστικές εργασίες ακριβώς μετά την φερινή σεζόν, μετά τη high season δηλαδή την τουριστική. Κάποια αεροδρόμια χρειάζονται λιγότερα πράγματα, κάποια αεροδρόμια θα ανακατασκευαστούν πλήρως και θα επεκταθούν, όπως το αεροδρόμιο Μακεδονία, όπως το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και της Ρόβου. Τουλάχιστον αυτά. Από εκεί, ουσιαστικά υπάρχει υποχρέωση από την εταιρεία να πραγματοποιήσει επενδύσεις 100 εκατομμύριων ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Η Fraport υπολογίζει ότι οι επενδύσεις αυτές θα αξιωθούν. Θα είναι περισσότερες δηλαδή από την υποχρέωση την οποία έχουν βάσει της συμφωνίας. Και το ΤΑΙΠΕΒ υπολογίζει πως τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων, κατά τη διάρκεια όλης της παραχώρησης, δηλαδή και τα 40 χρόνια, θα φτάσει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.